Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, φίλες και φίλοι, ως γραμματέας οικογενειακής πολιτικής και ισότητας είμαι ευτυχής που το 13ο συνόδριο του κόμματος διαπνέεται από το πνεύμα της ισότητας των φύλων. Είμαι ευτυχής που αφιερώνονται στα γυναικεία θέματα τόσο ο νυχτερινός αγώνας δρόμου όσο και η διεθνής έκθεση σκίτσου την οποία σας καλώ να επισκεφτείτε. Ωστόσο, δεν είμαι διόλου ευτυχής που το ζητούμενο και το δύο δράσεων είναι η βία κατά των γυναικών. Η έμφυλη βία δεν είναι φαινόμενο από μακριά από μας. Συμβαίνει γύρω μας, δίπλα μας, σε όλα τα κοινωνικά, οικονομικά και επαγγελματικά περιβάλλοντα. Είναι ένας επώδυνος κρίκος στην αλυσίδα των στερεοτύπων που συνεχίζουν να κρατούν καθυλωμένη την κοινωνία μας και επιζητούν άνισους και διακριτούς ρόλους μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στερεότυπα που αναπαράγουν την εξωστρεφή δραστηριότητα των ανδρών και τη συνδέουν με την οικονομική ισχύ, την επαγγελματική ανέλυξη, την ενασχόληση με τα κοινά. Στερεότυπα που αναπαράγουν την τοποθέτηση των γυναικών στο σπίτι σε ρόλο συμπληρωματικό στην ανάπτυξη της οικογένειας. Όσο αφορά την εργασία, στον ιδιωτικό τομέα το να είσαι γυναίκα είναι τροχοπέδι. Το να είσαι μάνα είναι αδίκημα και τιμωρείται. Αν προσληφθείς δεν πρέπει να αποκτήσεις παιδιά. Και αν αποκτήσεις παιδιά και πρέπει να απουσιάσεις, θα βρεθείς σε δυσμενέτερη θέση από εκείνη των ανδρών. Στον αγροτικό τομέα, η γυναίκα συμβάλλει στην αγρονομικτική εκμετάλλευση του πατέρα, του αδελφού, του συζύγου, ως βοηθητικό προσωπικό, χωρίς αμοιβή και ασφάλιση, χωρίς αναγνώριση του κόπου της. Στο δημόσιο τομέα, πράγματι, αριθμητικά υπερτερούν οι γυναίκες. Όταν όμως έρχεται η ώρα της κρίσης για ανώτατες ιεραρχικά θέσεις, θα πρέπει να αναζητήσουν βοήθεια, όχι για να προκριθούν, αλλά απλά για να μην αδικηθούν. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσκολία και η αγωνία των γυναικών. Πρέπει κάθε φορά να αποδεικνύουν ότι μπορούν, ενώ οι άντρες αρκεί να δηλώνουν ότι μπορούν. Ο δρόμος είναι ακόμη πολύ μακρύς. Στην Ευρώπη σημειώνεται πρόοδος. Στην Ελλάδα στασιμότητα. Πρέπει να επιταχύνουμε τις αλλαγές. Δεν αρκούν όμως νομοθετικές ρυθμίσεις για να αποκαθιλώσουν νοοτροπίες αιώνων. Απαιτείται αγωγή και εκπαίδευση. Από την οικογένεια, από το σχολείο, από την εκκλησία. Απευθύνομαι σε όλες τις γυναίκες που είναι παρούσες στο συνέδριό μας και επισημαίνω. Τίποτα δεν μας έχει χαριστεί. Όσα κατακτήσαμε, αν και αυτονόητα, τα έχουμε κερδίσει με αγώνες και θυσίες. Όμως δεν τελειώσαμε. Πρέπει να είμαστε δυνατές. Πρέπει να είμαστε παρούσες. Να συμμετέχουμε στο κόμμα, στα όργανα, στις διαδικασίες, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην ευρωπαϊκή και στην κεντρική σκηνή. Να καταθέσουμε προτάσεις και να μην σταματάμε μέχρι να εισακουστούμε. Να διδάσκουμε στις κόρες μας ότι έχουν υποχρέωση να προστατεύουν τον εαυτό τους από κάθε ενέργεια που δεν έχει τη συνένεσή τους και να την καταγγέλουν. Να διδάσκουμε στους γιους μας ότι η ευτυχία τους και η προκοπή τους περνάει μέσα από το σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών. Σας ευχαριστώ.